Κρίση, να σε διακόψω, γιατί έχουμε τον Βασίλη το Σύνθακη. Βεβαίως. Να μας δώσει και αυτός το δικό του στίγμα. Βασίλη, καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα του Λίπερο 107,4. Ήρθε η ώρα. Έφτασε η ώρα για ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, για το παιχνίδι ίσως στη σεζόν για τον Άρη. Έφτασε η ώρα για το παιχνίδι που και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς τους παίχτες, τους προπονητές, τη διοίκηση η οποία έχει κάνει κάποιες επενδύσεις στην ομάδα τελευταίο καιρό, αλλά και τον κόσμο ο οποίος ζητάει πάρα πολύ για τίτλους. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να παρουσιαστούμε όποια ανταγωνιστική, να δώσουμε το παραπάνω το 100% των δυνάμεων μας στο παιχνίδι και από εκεί πέρα ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι υπέρ μας. Ενδεχομένως το αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό την Τετάρτη που μας πέρασε κάπως να σας προβλημάτισε με τον τρόπο που εξελίχθηκε δηλαδή το παιχνίδι, το γεγονός ότι δεν μπορούσε η ομάδα να παρουσιάσει το πρόσωπο το οποίο θα ήθελε, το οποίο θα φανταζόταν ότι θα μπορούσε να παρουσιάσει, ή είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι με διαφορετικό κίνητρο, αν θέλεις, ο τελικός του κυπέλλου? Είναι διαφορετικά παιχνίδια τελείως, γιατί άμα κάτσουμε και μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι, μόνο κακό θα κάνουμε στην εαυτό μας. Το μάτς αυτό τελείωσε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, ένα απλό παιχνίδι του πρωταθλήματος, μπορεί να καλύψει τους χαμένους βαθμούς στη συνέχεια. Αυτό το μάτς το αυριανό είναι χωρίς επιστροφή. Όποιος χάσει πάει σπίτι του, νικητής παίρνει το κύπελο. Οπότε έχουμε συγκεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό μάτς. Στην αυριανή αναμέτρηση, ποιος θα πρέπει να είναι ο οδηγός του Άρη προκειμένου η ομάδα και να παρουσιάσει το ανταγωνιστικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί, αλλά και γιατί όχι να φτάσει ακόμα και στην κατάκτηση? Ένα πιστεύω είναι το πιο σημαντικό. Κάθε άμυνα ή κάθε επίθεση να την αντιμετωπίζουμε σαν έναν τελευταίο του παιχνιδιού. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικούμε το τρόπιο τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Πιστεύω δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν αφήσουμε κάποιες φάσεις να περάσουν στην άμυνα, στην επίθεση και πούμε να τις καλύψουμε αργότερα, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα η οποία τα τιμωρεί όλα. Και όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό δεν αγωνίστηκες καθόλου, δεν πήρες λεπτά συμμετοχής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κάπως γέμισαν οι μπαταρίες. Είσαι έτοιμος με το που σου δοθεί η ευκαιρία να μπεις στο παρκέ να παρουσιάσεις το 100% όπως άλλωστε γίνεται στις περισσότερες φορές. Και στην περίπτωση σου. Και 40 λεπτά να έπαιζα στον Ολυμπιακό, πάλι θα ήμουν έτοιμος. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από 4 ημιτελικούς είναι η πρώτη μου παρουσία σε τελικό. Λογικά θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για μένα να βρίσκομαι σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Γι' αυτό και την πλευρά μου, όσο χρειαστεί ένα λεπτό, 2, 10, 15, θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα για την ομάδα. Με τα παιδιά είσαι ένας από τους πρεσβύτερους, από τους πιο εμπειρούς παίκτες του ρόστερ. Υπάρχουν και άλλα παιδιά στην ομάδα τα οποία έχουν κατακτήσεις τροπέων, έχουν παραστάσεις από τον μεγάλο τελικό. Πώς κατευθύνεται κάπως κυρίως τους ξένους παίκτες, οι οποίοι για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτή η συνθήκη που θα αντιμετωπίσουν? Κοιτάξτε, είναι τέτοιες οι συνθήκες, τέτοια η δίψα που υπάρχει στο σύλλογο και στον κόσμο, που πιστεύω ότι έχουν καταλάβει και οι ίδιοι το τελευταίο καιρό το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι. Πιο πολύ συζητάμε τακτικά με τα παιδιά. Το ότι, όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Πιστεύω και αισιοδοξώ να είμαστε και οι 12 που θα είμαστε στην αποστολή έτοιμοι για να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε την κατάκτηση. Σας εύχομαι τότε καλύτερο πραγματικά και να απολαύσουμε ένα όμορφο παιχνίδι. Να είστε καλά, να είστε καλά.